Επιμένουν πως ο θάνατος του πρώην υπουργού Σιφη Βαλιράκη τον περασμένο Ιανουάριο στην Ερέτρια οφείλεται σε ατύχημα και αρνούνται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή οι δύο ψαράδες οι οποίοι κατονομάστηκαν από αυτόπτη μάρτυρα. Σήμερα κατέθεσαν με υπόμνημα που διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ δια του δικηγορικού γραφείου που τους εκπροσωπεί τονίζουν πως ουδέ μία σχέση έχουν με την υπόθεση. Από την δικογραφία προκύπτει πως ο τραγικός θάνατος του Σιφη Βαλιράκη οφείλεται σε ατύχημα για το οποίο μάλιστα φέρει την αποκλειστική ευθύνη Οθανών. Σε ηλικία 79 ετών οδηγούσε ένα ταχύπλο με πολλά προβλήματα. Μάλιστα χαρακτηρίζουν το ταχύπλο του πρώην υπουργού ως κινούμενο φέρετρο. Καταρχήν είναι αναφέρω το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος είναι ύποπτος και ύστερα μετακατηγορούμενος, αν τελικά πάνε, να λέει βέβαια ό,τι θέλει, έτσι. Στο δε εντολέα του, ο οποίος είναι το δικηγορικό γραφείο κάποιου κύριου, και αυτός να είναι υπερασπιστής και από τη θέση του υπερασπιστή βέβαια, να λέει και αυτός ό,τι μπορεί και να κάνει ό,τι μπορεί εποφελία του εντολέα του. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για ένα τραγικό ναυτικό ατύχημα που οφείλεται στην πτώση του Σιφη Βαλιράκη από το σκάφος εξαιτίας πιθανού κακού χειρισμού από τον ίδιο, ενώ για τον μάρτυρα που εμπλέκει τους δύο ψαράδες στην υπόθεση αναφέρεται ότι είναι φεδρός και παντελώς αναξιόπιστος. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 μάρτυρες που μπορούν να καταθέσουν στο δικαστήριο ότι οι πελάτες τους δεν πλησίασαν την επίμαχη μέρα ούτε το λιμάνι ούτε και το σκάφος τους, το οποίο δεν έφυγε ούτε λεπτό από το λιμάνι της Ερέτριας. Η πλευρά της οικογένειας Βαλιράκη αναμένει από τον αρμόδιο εισαγγελέα την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης και τη μεταφορά της δικογραφίας σε επίπεδο κύριας ανάθεσης στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές των Αθηνών. Εμείς εξακολουθούμε ως οικογένεια, λέω, να έχουμε διαφορετική αντίληψη των δεδομένων. Το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία είναι αρκετό για να μπορέσει να δώσει το ερέθισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, πράγμα που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό, να ασκήσει τελικά την ποινική δίωξη, να περάσει υπόθεση στον ανακριτή. Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες αυτόπτης μάρτυρας που κατονόμασε τους δύο ψαράδες κατέθεσε ότι προσέγγισαν το σκάφος του Σιφη Βαλιράκη πάνω σε καυγά, τον χτύπησαν με κάποιο κοντάρι και εκείνος έπεσε στη θάλασσα όπου άφησε την τελευταία του πνοή.